ελευθερίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών να μετουσιωθούν σε βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών. Με αυτή την κεντρική στόχευση, αμέσως μετά την 21η Αυγούστου, υλοποιούμε συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας. Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα πλέγμα μέτρων και παρεμβάσεων που αφορούν συγκεκριμένες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, καθώς και μέτρα κοινωνικής πολιτικής που ενισχύουν ένα ευρύτατο τμήμα της κοινωνίας. Σήμερα θέλουμε να εξειδικεύσουμε το μέτρο της ασφαλιστικής ελάφρυνσης χιλιάδων μη μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, γιατρών, δικηγόρων και μηχανικών. Συγκεκριμένα, από την 1η-1η του 19, διατηρώντας την ελάχιστη εισφορά, μειώνουμε την ασφαλιστική εισφορά για την κύρια σύνταξη των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων κατά 33,3%, δηλαδή από το 20% που είναι σήμερα στο 13,33%. Και των αγροτών επίσης κατά 33,3%, από 18% που θα ήταν το 2019 σε 12%. Θυμίζω ότι για τους αγρότες υπήρχε ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι να εναρμονιστούν απολύτως οι εισφορές τους με τις εισφορές των υπόλοιπων αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών. Χαμηλώνουμε τα ποσοστά, διατηρούμε τη μεταβατικότητα και έτσι το 2018, το 2019 η εισφορά θα είναι 12%, το 2020 η εισφορά θα είναι 12,6%, το 2021 θα είναι 13% και το 2022 θα είναι 13,3% για τους αγρότες. Επιπλέον αυτού του μέτρου που ανέφερα της μείωσης της εισφοράς για την κύρια σύνταξη, για αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, το ασφάλιστρο για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ θα υπολογίζεται αναδρομικά από την 1η-1η του 2017 στην ελάχιστη βάση υπολογισμού ανεξαρτήτως εισοδήματος. Και έτσι η εισφορά για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ δεν θα ξεπερνά το ελάχιστο ποσό των 64,5 ευρώ το μήνα. Για τους νέους επιστήμονες κάτω της πενταετίας, όπως γνωρίζετε, ίσχυε το εξής ευνοϊκό σχήμα ήδη. Τα πρώτα δύο χρόνια είχαν ασφάλιστρο για κύρια σύνταξη 14%, το οποίο ήταν υπολογισμένο σε ελάχιστη βάση 410 ευρώ, σε χαμηλότερη δηλαδή ελάχιστη βάση, και για τα επόμενα τρία χρόνια το ασφάλιστρο ήταν 17% και πάλι υπολογισμένο στην ελάχιστη βάση των 410 ευρώ. Από 1η-1η του 19, οι κάτω της πενταετίας επιστήμονες θα έχουν ασφάλιστρο για κύρια σύνταξη 13,33%, μειώνεται επομένως και για αυτούς το ασφάλιστρο για κύρια σύνταξη, που για την ελάχιστη εισφορά θα υπολογίζεται και πάλι στο μειωμένο ποσό των 410 ευρώ. Διατηρούμε δηλαδή τη χαμηλή βάση υπολογισμού. Συνολικά με τις νέες παρεμβάσεις, 250.000 μη μισθωτοί ασφαλισμένοι θα έχουν πολύ σημαντικές ελαφρύνσεις. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσω ότι σύμφωνα με τα ειδοποιητήρια που έχουν σταλεί στους μη μισθωτούς το προηγούμενο διάστημα, όχι με εκτιμήσεις ή προβλέψεις, ήδη το 88% των μη μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων αγροτών, πληρώνει χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Ήδη δηλαδή περίπου 1.250.000 μη μισθωτοί ήδη πληρώνουν λιγότερα. Και τώρα άλλοι 250.000 θα έχουν τις σημαντικές ελαφρύνσεις που προανέφερα. Ουσιαστικά λοιπόν πλέον το σύνολο των μη μισθωτών, 1.500.000 ασφαλισμένοι, θα είναι ευνοημένοι με το νέο ασφαλιστικό σύστημα σε σχέση με αυτό που ίσχυε στο παρελθόν, πριν την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Θα δώσω κάποια ενδεικτικά παραδείγματα ωφέλους από τη μείωση των εισφορών για το 2019. Ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα 9.000 ευρώ ετήσιο θα έχουν ετήσιο όφελος 400 ευρώ. Με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα έχουν όφελος 2.000 ευρώ. Αγρότες με ετήσιο εισόδημα 8.000 ευρώ θα έχουν ετήσιο όφελος 480 ευρώ. Με 14.000 ευρώ θα έχουν ετήσιο όφελος 840 ευρώ. Δικηγόροι και μηχανικοί με εισόδημα 10.000 ευρώ θα έχουν ετήσιο όφελος 450 ευρώ και με εισόδημα 30.000 ευρώ ετησίως όφελος 2.490 ευρώ.
γιατροί με εισόδημα 16.000 ευρώ θα έχουν ετήσιο όφελος 720 ευρώ και με εισόδημα 40.000 ευρώ θα έχουν ετήσιο όφελος 2.396 ευρώ. Ανέφερα κάποια εντελώς ενδεικτικά παραδείγματα, θα σας διανυμηθούν όλοι οι πίνακες ακριβώς με όλες τις μειώσεις των εισφορών και παραδείγματα σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες για να είναι απολύτως κατανοητές όλες οι ελαφρύνσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν. Κυρίες και κύριοι, οι ελαφρύνσεις αυτές έρχονται ως αποτέλεσμα της θετικής πορείας των οικονομικών του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης σε συνδυασμό με τη συνολική θετική πορεία των δημοσιονομικών της χώρας. Ο ΕΦΚΑ ειδικότερα έχει για δεύτερη χρονιά πλεονασματική λειτουργία. Στο πρώτο οχτάμηνο του 2018 το πλεόνασμά του ανέρχεται σε 900 εκατομμύρια ευρώ. Το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης έχει κερδίσει το στοίχημα της βιωσιμότητας και ανακτά τη χαμένη του αξιοπιστία. Η περαιτέρω μείωση της ανεργίας, η αύξηση της απασχόλησης με καλύτερες αμοιβές θα δώσουν οπωσδήποτε ακόμη μεγαλύτερη όθηση και μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Τα μέτρα που έχουμε λάβει και θα λάβουμε στον τομέα των εργασιακών συμβάλλουν επίσης σε αυτή την κατεύθυνση. Ήδη η επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, όπου ήδη έχουμε επεκτείνει 6 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, οδηγούν σε αυξήσεις μισθών για χιλιάδες εργαζόμενους. Τα μέτρα που έχουμε ήδη νομοθετήσει για την καταπολέμηση της αδήλωτης, της υποδηλωμένης και της απλήρωτης εργασίας, αλλά και η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα γίνει στις αρχές του 2019 χωρίς πια να υπάρχουν ηλικιακές διακρίσεις στο μισθό, όλα αυτά θα έχουν οπωσδήποτε, έχουν και θα έχουν θετικό αποτύπωμα στην πορεία του Δημόσιου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Έχουμε πλήρη αντίληψη και συνέστηση όλων των δυσκολιών και των προβλημάτων και της πολλής δουλειάς που έχουμε ακόμη μπροστά μας για να μειωθεί περαιτέρω η ανεργία, για να βελτιώνονται διαρκώς οι συνθήκες στην αγορά εργασίας, όμως το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης στέκεται στα πόδια του. Διαρκώς προχωρούμε σε βελτιωτικές παρεμβάσεις για τους ασφαλισμένους, το αποδεικνύουμε αυτό και με τις ελαφρύνσεις του 2019. Παράλληλα, κλείνουμε πληγές του παρελθόντος, επιστρέφουμε ποσά που κακώς παρακρατήθηκαν στους συνταξιούχους και πληρώνουμε ληξιπρόθεσμα. Οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις από 170.000 που ήταν όταν παραλάβαμε έχουν μειωθεί σε κάτω των 45.000 και θα έχουν εκαθαριστεί ως το τέλος της χρονιάς. Παρόλα αυτά τα δεδομένα, η Νέα Δημοκρατία δεν σταμάτησε ποτέ τη ρητορική της υπονόμευσης του Δημόσιου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, άλλοτε με την κινδυνολογία περί κατάρρευσης του συστήματος και άλλοτε με τα ψέματα περί αφέμαξης των επαγγελματιών. Είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό ότι αυτή η τακτική δεν είναι τυχαία, ότι έχει σκοπό και στόχο. Ο στόχος για μας ήταν προφανής και νομίζω ότι πλέον είναι και ομολογημένος από την αξιωματική αντιπολίτευση. Και δεν είναι άλλος από τη διάλυση του δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, με οδυνηρές συνέπειες για ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Τον στόχο αυτό επιβεβαιώνει και η πολιτική που η Νέα Δημοκρατία εφάρμοσε και παρέδωσε στην παρούσα κυβέρνηση, δίνοντας, παραδίδοντας το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με έλλειμμα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ έλλειμμα, μετά από 12 οριζόντιες περικοπές των συντάξεων και αφήνοντάς μας απλήρωτες συνταξιδοτικές παροχές ύψους 400.000. 400.000 απλήρωτες συνταξιδοτικές παροχές. Και σήμερα που το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης έχει ξαναστηθεί στα πόδια του, τι αντιπροτείνει η Νέα Δημοκρατία? Για την επικουρική ασφάλιση προτείνει ένα αμιγώς κεφαλαιοποιητικό σύστημα με διαχείριση από ιδιωτικές εταιρείες. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μερικά σχόλια εδώ. Πρώτον, τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα λειτουργούν στη βάση των χρηματοπιστωτικών αρχών και οι εισφορές τοποθετούνται σε ατομικές μερίδες, επενδύονται σε πραγματικό χρόνο και αποδίδονται στον ασφαλισμένο κατά τη συνταξιοδότηση. Αντιθέτως, στα διανεμητικά συστήματα, οι εισφορές των σημερινών ασφαλισμένων αξιοποιούνται για την καταβολή των σημερινών συντάξεων. Ακριβώς επειδή στο δικό μας σύστημα, που είναι ένα διανεμητικό σύστημα, οι σημερινές εισφορές είναι αυτές που πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί αμέσως ένα κενό για την κάλυψη, για τη χρηματοδοτική κάλυψη της καταβολής των συντάξεων του 1.200.000 επικουρικών συνταξιούχων που λαμβάνουν σήμερα επικουρική σύνταξη. Με άλλα λόγια, 1.200.000 επικουρικοί συνταξιούχοι θα βρεθούν στον αέρα με την πρόταση αυτή,
καθώς δεν θα υπάρχουν εισφορές για να καταβληθούν οι σημερινές επικουρικές συντάξεις. Δεύτερον, μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι το σύστημα που προτείνει για την επικουρική ασφάλιση θα ισχύει για τους νέους μόνο ασφαλισμένους. Αυτό καθόλου δεν αλλάζει την τρύπα που περιέγραψα και που δημιουργείται για την πληρωμή των σημερινών επικουρικών συνταξιούχων, την οποία θα πρέπει να καλύψει αυτονοήτως ο κρατικός προϋπολογισμός σε μια τέτοια περίπτωση. Και προκειμένου να μην μείνουν στον αέρα 1.200.000 επικουρικοί συνταξιούχοι, το ποσό που θα έπρεπε να αναλάβει το κράτος για να πληρωθούν οι επικουρικές συντάξεις που δικαιούται το σύνολο των σημερινών επικουρικών συνταξιούχων είναι 30 δισεκατομμύρια ευρώ. 30 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος της μετάβασης μόνο για την κάλυψη των σημερινών επικουρικών συνταξιούχων. Εκτός από τους σημερινούς συνταξιούχους όμως υπάρχουν και οι σημερινοί ασφαλισμένοι στην επικουρική ασφάλιση. Αυτή τη στιγμή οι ασφαλισμένοι για επικούρηση είναι 2.800.000 άτομα. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, που όπως είπα προτείνει την μετάβαση του επικουρικού στην προαιρετική ιδιωτική ασφάλιση, το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας αφαιρεί πόρους αυτονοήτως από το δημόσιο σύστημα, με τους οποίους αναμένουν να χρηματοδοτηθούν όχι μόνο οι σημερινοί συνταξιούχοι, αλλά και οι σημερινοί ασφαλισμένοι για επικουρική ασφάλιση και μελλοντικοί συνταξιούχοι. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, οι εισφορές που έχουν καταβάλει οι σημερινοί ασφαλισμένοι, καθώς και οι μελλοντικές συντάξεις τους, τίθενται επίσης υπό διακινδύνευση με την πρόταση αυτή. Το κόστος για την κάλυψη αυτών των ασφαλισμένων, που θα πρέπει να αναλάβει ο κρατικός προϋπολογισμός, ανέρχεται σε 25 δισεκατομμύρια ευρώ. 25 δισεκατομμύρια ευρώ για να πληρωθούν οι παροχές που δικαιούται ο κάθε σημερινός ασφαλισμένος για επικουρική σύνταξη. Άρα το σύνολο του κόστους μετάβασης στο υποθετικό σύστημα του κυρίου Μητσοτάκη για την επικουρική ασφάλιση ανέρχεται σε 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι προφανές λοιπόν ποιοι είναι οι χαμένοι από αυτή την πρόταση. Οι σημερινοί συνταξιούχοι, επικουρικοί συνταξιούχοι, οι σημερινοί επικουρικοί ασφαλισμένοι, προφανώς το κράτος και ο κρατικός προϋπολογισμός. Και ποιοι είναι οι κερδισμένοι είναι επίσης νομίζω προφανές. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που θα πάρουν ζεστό χρήμα και μεγάλα κέρδη από την εκμετάλλευση των εισφορών των ασφαλισμένων πελατών τους. Όμως, η πρόταση της αντιπολίτευσης δεν διασφαλίζει καλύτερα ούτε τους νέους ασφαλισμένους, που στο σενάριο ότι θα επιλέξουν την ιδιωτική ασφάλιση για την επικουρική τους σύνταξη. Ανάλογους κινδύνους διατρέχουν και αυτοί, διότι τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα που ευαγγελίζεται ο κ. Μητσοτάκης λειτουργούν στο πλαίσιο του επενδυτικού κινδύνου και εξαρτώνται από τις μεταβολές και τις διακυμάνσεις των αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο. Με άλλα λόγια, ο ασφαλισμένος τοποθετεί τα χρήματά του στην ατομική μερίδα, όμως τα χρήματα αυτά τίθενται υπό επενδυτικό κίνδυνο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα κατάρρευσης. Χαρακτηριστικότερο νομίζω είναι το παράδειγμα της μετοχής της AIG, της μεγαλύτερης ασφαλιστικής των Ηνωμένων Πολιτειών, που το Σεπτέμβριο του 2008, μέσα σε λίγες μόνο μέρες, έπεσε από τα 70 δολάρια στα 5,5 δολάρια, με αποτέλεσμα το Αμερικανικό κράτος να αναλάβει το κόστος ασφαλιστικών συμβολέων ύψους 85 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ελληνικό παράδειγμα πτώχευσης ασφαλιστικής εταιρείας, προφανώς γνωστό, αποτελεί ασπής πρόνοια, που υποσχόταν στα συνταξιδοτικά και επενδυτικά της προγράμματα εγγυημένη απόδοση 7,5% και έχει την κατάρρευση που όλοι γνωρίζουμε. Αναφορικά με την κύρια σύνταξη, η Νέα Δημοκρατία προτείνει οριζόντια μείωση των εισφορών για όλους στο 15%. Αυτή η πρόταση δημιουργεί τρύπα στα έσοδα του ΕΦΚΑ ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως με σημερινά δεδομένα. Όχι δηλαδή με τις εκτιμήσεις που έχουμε για την ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας κτλ. Με σημερινά δεδομένα, η οριζόντια μείωση των εισφορών για όλους στο 15% δημιουργεί τρύπα στα έσοδα 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οπότε αυτά είτε θα πρέπει να τα επιβαρυνθεί αντίστοιχα ο κρατικός προϋπολογισμός, προφανώς επιπλέον όσων ήδη σας είπα, είτε να μειωθούν οι κύριες συντάξεις. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει τέλος αλλαγή εντός και του Δημοσίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, του πρώτου πυλώνα. Το σημερινό πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης διέπεται από την αρχή της προστασίας και της αλληλεγγύης γενεών και έχει αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει τη μετατροπή του συστήματος για την κύρια σύνταξη από διανεμητικό σε αμιγώς ανταποδοτικό. Τούτο σημαίνει ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι που χωρίς δική τους ευθύνη λαμβάνουν πολύ χαμηλούς μισθούς ή μένουν κάποια χρόνια άνεργοι, δεν θα μπορέσουν να λάβουν συντάξεις με τις οποίες να βιοπορίζονται. Η πρόταση περί μετατροπής του συστήματος σε πλήρως ανταποδοτικό, λοιπόν, θα τιμωρήσει πολίτες που δεν έχουν σταθερό και συνεχόμενο εργασιακό βίο και αξιοπρεπείς αμοιβές.
Θεώρησα αναγκαίο να κάνω αυτή την παρέκβαση, κυρίες και κύριοι, ορισμένων σημείων που καταδεικνύουν, νομίζω, με σαφήνεια τον αντικοινωνικό αλλά και επικίνδυνο χαρακτήρα της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ασφαλιστικό. Ευτυχώς για τους ασφαλισμένους είναι μια πρόταση στα χαρτιά και νομίζω ότι εκεί θα μείνει. Καταδεικνύεται όμως και κάτι ακόμη, ότι εκτός από τα εργασιακά και το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης συνιστά σαφή διαιρετική τομή ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό εξάλλου φαίνεται και από τα μέχρι στιγμής πεπραγμένα. Η δική μας στόχευση είναι η διαρκής ενίσχυση του κόσμου της εργασίας και του διαθέσιμου εισοδήματός του. Το αποδεικνύουμε αυτό με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων που ήδη οδηγούν σε αυξήσεις μισθών για χιλιάδες εργαζόμενους, με την ενίσχυση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που παρεμβαίνει δραστικά πια στους χώρους δουλειάς για την καταπολέμηση της παραβατικότητας, με τα μέτρα θωράκισης των εργατικών δικαιωμάτων που νομοθετήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την αύξηση του κατώτατου μισθού, στην οποία θα προχωρήσουμε στις αρχές του 2019, με την ανασύνταξη του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και της ελαφρύνσης των επαγγελματιών που υλοποιούμε και θα υλοποιήσουμε και από 1η-1η του 2019. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας και το γνωρίζουμε, αλλά οι βάσεις που θέσαμε και τα δεδομένα που πλέον έχουν διαμορφωθεί μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε και να σχεδιάζουμε διαρκώς μέτρα υποστήριξης της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Bye-bye.